Άκουσα μία τοποθέτηση. Ελάτε κύριε Κουρουπλή. Ένα λεπτό να χαμηλώσω την τηλεόραση. Τι χαμηλώστε την. Άκουσα μία τοποθέτηση για δίθεν ψόγο προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν κέρδη της Νοβάρδης στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι. Είμαστε περήφανοι γιατί από το 9 μέχρι το 15 μία εταιρεία με 300 εκατομμύρια παρακαλώ τζίρο, χωρίς να είναι παραγωγική, θυγατρική εταιρεία της Νοβάρδης που ουσιαστικά κάνει διακίνηση φαρμάκων, ενώ η μητρική της εταιρεία παρουσιάζει κέρδη 15 έως 19% με έρευνα και παραγωγή, αυτή στην Ελλάδα κατόρθωσαν επί 7 χρόνια, 8, να μην παρουσιάζουν κέρδη και ως εκ τούτου να μην φορολογούνται από το ελληνικό κράτος. Και ήταν η πρώτη φορά το 2015 που αναγκάστηκαν να παρουσιάσουν κέρδη και ως εκ τούτου φορολογήθηκαν από το ελληνικό κράτος. Και το δεύτερο που θέλω να πω, βεβαίως ήταν πολύ σωστό το ότι μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη στα 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το πάρτι που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, που φτάσαμε να έχουμε 115 εκατομμύρια συνταγές όσες και η Ισπανία με τετραπλάσιο πληθυσμό. Ναι, ναι. Από το 10 όμως μέχρι το 15, τι παιχνίδι παίχτηκε εις βάρος των πολιτών? Μειώθηκε η δημόσια δαπάνη, αυξήθηκε η συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα. Έφτασε στο 25%, όπου εκεί πάγωσε στην περίοδο. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ήθελα να πω. Πολύ ενδιαφέροντες οι επισημάνσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να απαντήσετε στον κύριο.